μας νούμερο 11. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ, παρδεύτηκα. Ναι, 11. 11-11. Ναι. Σήμερα 11. Vlog μας νούμερο 11. Θυμάστε, στο χθεσινό βίντεο είπαμε για ένα δωράκι. Δεν ξέρω τι είναι. Ήρθε ένα κουτί τεράστιο, δεν ξέρω τι είναι. Δείτε εδώ, όλη η κουζίνα. Πριν από μακριά, δείξτε εσύ από μακριά. Δείτε. Τι να είναι άραγε, τι να είναι. Δεν ξέρω τι έπληξη μου έκανε η μαμά σου. Παναγιά, τι να είναι αυτό. Γιατί δεν τον έβαλες και κορδέλα. Κατόνια και πολλά, ναι. Τώρα δεν θα πηγαίνουμε 10 φορές στο σούπερ μάρκετ. Μια φορά την ημίνα. Λοιπόν, να το ψυγείο. Τώρα πρέπει να βγάλω αυτά το φόλιο που έχει. Και ναι, αυτοί εδώ παίζουν εδώ με τα χαρτούνια. Έχω λίγη ισχύα. Για να τα βγάλουμε. Baby, βάλ' το στη μπρίζα. Να ανοίξουμε. Λοιπόν, επειδή πάρα πολύ με ρωτάτε για αυτό το face συνέχεια, τώρα θα σας το δείξω. Αχ, έκατσε σε καρδιά, γιατί έχω πιαστεί ολόκληρη μπονά η πλάτη μου, η μέση μου. Λοιπόν, να σας δείξω τα πρώτα βηματάκια. Έχω κόψει εδώ ντοματούλα, λέω, καρότο και πατάτα. Και τώρα κόβω το κρέας στο χοιρινό σε τόσο περίπου μικρά κομματάκια. Λοιπόν, έχω κόψει εδώ το κρέας σε μικρά κομματάκια. Εδώ έχω βάλει ελληνικό ελαιόλαδο που έχω από Ελλάδα. Και θα βάλω το κρεμμύδι και θα το αφήσω να τσιγαρίσει για λίγο. Έβαλα και το κρέας τώρα. Το αφήνω λίγο και μετά θα ρίξω τις πατάτες και το καρότο. Ωραία, και τώρα που πήρε λίγο χρώμα, θα ρίξουμε τις πατάτες με το καρότο για να κατέβουμε. Με ένα χέρι δεν μπορώ. Τώρα θα ρίξω και λίγο σάλτσα ντομάτας, λίγο όχι πολύ. Τώρα που έβαλα και τη σάλτσα να κάτεψα καλά, πήγε παντού. Μέλο δεν είναι. Ωραία. Οπα. Και τώρα θα τα αφήσω να βράσει. Μπαχαρικά δεν έβαλα καθόλου, γιατί θα φάει και η Μπέμπα μαζί μας. Μετά στο τέλος θα βγάλω λίγο για την Μπέμπα και τότε θα βάλω τα μπαχαρικά για μας. Μετά εγώ θα φάω. Όλοι μαζί θα φάω. Όμως πού. Τι. Ναι, καινούριο τραπέζι χρειαζόμαστε και καινούριο καλά καρέκλες. Ναι. Λοιπόν, αλλάξαμε το παιδικό δωμάτιο, θα σας το δείξω σε λίγο. Λοιπόν, το φάι είναι έτοιμο. Έκανα και μια σαλατούλα. Εδώ έχω βάλει τις Μπέμπας που είναι χωρίς μπαχαρικά. Και ναι. Λοιπόν, sorry που αυτές τις μέρες κάνω μικρά βίντεο, απλά διαβάζω όλη μέρα για το δίπλωμα και δεν έχω χρόνο. Αλλά μέχρι αύριο και μετά από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται να διαβάσω άλλο. Καθάρισα την κουζίνα, έπλυνα τα μπουκάλια, τα πιάτα και όλα αυτά. Έκανα και ένα μπανάκι και τώρα κάτσαμε με τον Πέτερ να δούμε ένα τηλεόραση και θα φτιάξω δύο τοστάκια να φάμε. Για δείτε το ψυγείο.
πω, τώρα δηλαδή, δείτε, τώρα δηλαδή θα πηγαίνουμε ψώνια και θα παίρνω ό,τι θέλω, δείτε εδώ τι άδειο είναι. Θα παίρνω και πίτσες και παγωτό και θα τα χωράνε όλα, γιατί ξέρετε πάλι το ψυγείο μας ποιο είναι, είναι αυτό εδώ, ξέρετε, δεν σας δείξω την κατάψυξη, περιμένετε. Αυτή εδώ είναι η κατάψυξη. Γι' αυτό είμαι τόσο χαρούμενη που έχουμε καινούργιο ψυγείο, γιατί τώρα δεν θα πηγαίνουμε συνέχεια σούπερ μάρκετ. Αχ, και ναι. Yes. Ευχαριστούμε πολύ, μαμά. Ποιο είναι δικό μου? Αυτό. Γιατί δικό σου φαίνεται πιο όμορφο. Ήθελες να σου το κόψω? Όχι, άστο.